Λοιπόν, κυρίες και κύριοι, επιστρέψαμε και πραγματικά αυτή η εβδομάδα είχε πολλά θέματα τα οποία μας απασχόλησαν πέραν του Eurogroup, το οποίο οδήγησε τελικά και σε μια έναρξη, πανέναρξη μάλλον των διαπραγματεύσεων με σκοπό την ολοκλήρωση της αξιολόγησης. Είχαμε και την Σύνοδο Κορυφής Ευρωπαϊκής Ένωσης Τουρκίας, η οποία βεβαίως θα επαναληφθεί σε επόμενη συνάντηση των Ευρωπαίων ηγετών με τον Τούρκο Πρωθυπουργό. Και από την άλλη, μετά αμέσως την ολοκλήρωση της συγκεκριμένης συνάντησης, είχαμε και την επίσκεψη του Έλληνα Πρωθυπουργού στην Τουρκία. Μία επίσκεψη η οποία είδαμε να έχει πολλά καλά αποτελέσματα, είδαμε αρκετές συμφωνίες μεταξύ των δύο πλευρών, είδαμε ένα θερμό κλίμα μεταξύ του Έλληνα Πρωθυπουργού και του Τούρκου, του Αχμέντ Ντάβουτογλου, και βεβαίως μέσα σε αυτό το πλαίσιο των συναντήσεων είδαμε και πολλούς επιχειρηματίες να βρίσκονται στη συγκεκριμένη συνάντηση και σε φόρουμ το οποίο πραγματοποιήθηκε από το Ελληνοτουρκικό Εμπορικό Επιμελητήριο, το οποίο συμμετείχε. Λοιπόν, έχουμε εδώ μαζί μας τον κύριο Παναγιώτη Κουτσίκο, ο οποίος είναι πρόεδρος του Ελληνοτουρκικού Εμπορικού Επιμελητηρίου, άρτια αφιχθής από την Σμύρνη. Κύριε Κουτσίκο, να σας ευχαριστήσουμε πολύ που είχατε τη δυνατότητα τελικά να έρθετε να είστε μαζί μας. Εγώ σας ευχαριστώ. Και να μας μεταφέρετε ουσιαστικά το κλίμα το οποίο επικράτησε κατά τη συνάντηση των δύο πλευρών. Είναι σημαντικό αυτό που είπατε προηγουμένως, το ότι οι δύο πρωθυπουργοί σε ένα πολύ ευχάριστο και οικείο ύφος μίλησαν όλες αυτές τις ημέρες για τα θέματα και τα προβλήματα τα οποία υπάρχουν μεταξύ των δύο χωρών. Από την άλλη πλευρά, ο επιχειρηματικός κόσμος, σύσσωμος, ακολούθησε το επιμελητήριο στο φόρουμ αυτό το οποίο πραγματοποιήθηκε στην Σμύρνη. Mm-hmm. Είχαμε 260 περίπου Τούρκους επιχειρηματίες όλων των βαθμίδων, και μικρές επιχειρήσεις και μεγάλες και μεσαίες επιχειρήσεις. Όπως επίσης μαζί μας ήταν γύρω στους 60 Έλληνες επιχειρηματίες, οι οποίοι είτε δουλεύουν με την Τουρκία αυτή τη στιγμή, είτε σκέφτονται να ξεκινήσουν επιχειρηματικές σχέσεις. Το κλίμα ήταν πράγματι ευχάριστο. Mm-hmm. Ικανοποιηθήκαμε από το ότι η πολιτική ηγεσία της χώρας μας και της Τουρκίας ήταν θετικά προσκύμπαινη προς τα επιχειρηματικά δρόμενα. Η παρότρινσή τους ήταν να αυξήσουμε τις εμπορικές συναλλαγές μεταξύ των δύο χωρών, το συνολικό εμπόριο, το οποίο αυτή τη στιγμή έχει φτάσει τα 5 δισεκατομμύρια ευρώ, και πιστεύουμε ότι στα επόμενα δύο χρόνια μπορεί να φτάσει και τα 7-7,5, καθώς επίσης προέτρεψε τους Έλληνες και τους Τούρκους επιχειρηματίες να μεγαλώσουν, να αυξήσουν τις επενδύσεις. Θα ήθελα να σας πω ότι η Τουρκία είναι η πρώτη χώρα απορρόφησης των ελληνικών προϊόντων, mm-hmm. και μετά έπονται οι υπόλοιπες χώρες. Έχει υπερσκελίσει όλες τις άλλες ευρωπαϊκές χώρες και με μία τάση αύξησης. Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Αφενός, αφετέρου, στο κομμάτι των επενδύσεων ξεπερνούν τα 8,5 δισεκατομμύρια ευρώ αυτή την περίοδο οι ελληνικές επενδύσεις από 500 τουρκικές εταιρείες ελληνικών συμφερόντων. Και βεβαίως οι τάσεις είναι ανωδική. Δεν έχουμε πολλές επενδύσεις από την πλευρά της Τουρκίας στην Ελλάδα. Τώρα τελευταία ο όμιλος Ντογκούς έχει επενδύσει στον τουρισμό. Έχει εξαγοράσει 6 μαρίνες στην Αττική και το 15% του Αστέρα της Βουλιαγμένης. Λοιπόν, και οπωσδήποτε κοιτάζει να μπει περισσότερο στην ελληνική αγορά. Εμείς θέλουμε περισσότερους επιχειρηματίες. Η χώρα μας σιγά-σιγά φτιάχνει το οικονομικό και το πολιτικό της κλίμα, και αυτό είναι σημαντική παράμετρος για τους ξένους επενδυτές για να έρθουν στην Ελλάδα. Μάλιστα. Βέβαια, το θέμα είναι ότι αυτή τη στιγμή τα πράγματα είναι λίγο περίεργα, καθώς έχουμε να αντιμετωπίσουμε ένα προσφυγικό πρόβλημα, το οποίο δημιουργεί μεγάλο προβληματισμό σε ό,τι αφορά και την σχέση των δύο πλευρών, και όχι μόνο των δύο πλευρών, και τη σχέση της Τουρκίας συνολικά με την Ευρωπαϊκή Ένωση, καθώς την προηγούμενη μέρα, την ημέρα προηγήθηκε της επίσκεψης στην Σμύρνη, είδαμε να υπάρχουν διαφωνίες σε ό,τι αφορά την συνεργασία της Τουρκίας με την Ευρωπαϊκή Ένωση, ζήτησε αρκετά ανταλλάγματα. Παρ' όλα αυτά, βλέπουμε ότι αυτό το αρνητικό κλίμα, ή έστω τα ερωτηματικά τα οποία δημιουργούνται για τη σχέση των δύο πλευρών, έρχονται να καλυφθούν από μια σχέση
η οποία φαίνεται να είναι βελτιωμένη, μια σχέση μεταξύ Ελλάδας και Τουρκίας, η οποία συνεχώς γίνεται όλο και πιο θερμή, και αυτό φάνηκε, βλέπουμε έτσι και στα πλάνα τα οποία έχει εξασφαλίσει το SBC, ότι ο Τούρκος Πρωθυπουργός με τον Έλληνα Πρωθυπουργό έτσι συναντήθηκαν σε ένα θετικό κλίμα, και όπως μας είπατε και εσείς, και σε επιχειρηματικό επίπεδο υπήρξαν θετικά αποτελέσματα. Πριν πάμε, ωστόσο, υπάρχει το θέμα του προσφυγικού. Αυτό με ποιο τρόπο συζητήθηκε και πώς αντιμετωπίστηκε από τις δύο πλευρές? Κοιτάξτε, η Τουρκία, ξέρουμε ότι τα τελευταία χρόνια, τα τελευταία 20 χρόνια, έχει μία σταθερή πορεία στην εξωτερική της πολιτική. Ναι. Πράγμα που δεν θα μπορούσα να πω ότι το έχει και η χώρα η δικιά μας. Οι Τούρκοι, λοιπόν, αυτή τη στιγμή, βλέποντας ότι η Ευρώπη έχει πολύ μεγάλη ανάγκη τη συμβολή της Τουρκίας για να αποκοπεί, για να έχει μια ανακοπή του ρεύματος του προσφυγικού, πιέζει προς όλες τις πλευρές για να έχει περισσότερα αποτελέσματα, περισσότερα ωφέλη. Mm-hmm. Και αυτά θα τα πάρει. Διότι η ευρωπαϊκή κοινότητα την έχει ανάγκη, και αφού την έχει ανάγκη θα πληρώσει. Αυτή είναι και η λογική των Τούρκων πολιτικών, και βλέπουμε ότι σιγά σιγά τα καταφέρονται. Θα είδατε ότι σε αντάλλαγμα των υπηρεσιών που ζήτησε η Ευρώπη από την Τουρκία, τους είπε ότι θέλουμε οι Τούρκοι πολίτες να μην χρειάζεται βίζα να μπουν στην Ευρωπαϊκή κοινότητα. Μάλιστα. Αυτό είναι ένα θέμα το οποίο έχει συζητηθεί αρκετά. Δηλαδή, ζητήθηκε από την τουρκική πλευρά άρση της βίζας για τους Τούρκους πολίτες. Γεγονός το οποίο έχει δημιουργήσει αρκετές αντιδράσεις. Θα ήθελα τη δική σας άποψη από το θέμα. Αυτό είναι παντελώς λάθος. Εγώ θα σας πω, και πάντα θέλω να μιλάω με νούμερα, λοιπόν θα σας μιλήσω πάλι με νούμερα. Πριν από 4 χρόνια, οι Τούρκοι τουρίστες που ερχόντουσαν στην Ελλάδα ήταν γύρω μεταξύ 100 με 120.000. Υπάρχει και μία απόφαση όπου οι Τούρκοι που κατήχαν πράσινο διαβατήριο δεν χρειάζεται βίζα για να έρθουν στην Ελλάδα. Μέσα σε 2 χρόνια οι 120.000 γίνανε 1 εκατομμύριο. 1 εκατομμύριο τουρίστες είχαμε πέρσι. Ναι. Εάν γίνει άρση της βίζας, το 1 εκατομμύριο θα γίνει 5. Mm-hmm. Από εκεί πέρα τα νούμερα λένε ποιος ωφελείται. Μα σαφώς ωφελούμεθα. Σαφώς ωφελούμεθα. Οπότε λέτε ότι η αίσθηση της βίζας είναι κάτι θετικό. Θετικό για τη χώρα μας. Θα ωφελήσει την Ελλάδα, θα ωφελήσει τη χώρα μας, η οποία βεβαίως προχώρησε σε συνεργασία με την Τουρκία και στην υπογραφή 6 συμφωνιών που αφορούν τις δύο πλευρές. Είχαμε την έναρξη αεροπορικής σύνδεσης μεταξύ Αθήνας-Άγκυρας. Απόφαση πήρανε. Ναι. Θα πρέπει πλέον οι εταιρείες να δούνε αν θα τους συμφέρει να το κάνουν αυτό. Όμως η απόφαση πάρθηκε. Είναι σημαντικό το να υπάρχει μια απόφαση και ακολούθως ακριβώς. Ναι, ναι. Και ακολούθως οι επιχειρήσεις θα δούνε αν τους συμφέρει ή όχι να προχωρήσουν το ίδιο και την ατμοπλοϊκή σύνδεση μεταξύ Σμύρνης και Θεσσαλονίκης. Μάλιστα. Σε ό,τι αφορά και την κατασκευή πυρταχής σιδηροδρομικής γραμμής που θα συνδέει την Οικουμενίτσα με την Κωνσταντινούπολη. Είμαστε η μόνη χώρα της Ευρώπης που οι σιδηρόδρομοι μας βρίσκονται στη χειρότερη μοίρα. Να φτιάξουν λίγο τους σιδηροδρόμους, αυτό νομίζω ότι θα διευκολύνει τις μεταφορές των εμπορευμάτων, θα μειώσει τα κοστολόγια των εμπορευμάτων, με αποτέλεσμα η χώρα μας να γίνει πιο εξαγωγική, και αυτό θα ωφελήσει όλους. Μάλιστα. Τώρα θα ήθελα να πάμε λίγο και στο φόρουμ στο οποίο πραγματοποιήθηκε. Από ό,τι μας είπατε, είχαμε τεράστιο ενδιαφέρον από πολλούς επιχειρηματίες. Θα ήθελα να μας πείτε ποιοι επιχειρηματίες επισκέφθηκαν την Σμύρνη και από την Ελλάδα και σε ποιο επίπεδο κινήθηκαν οι συζητήσεις που έγιναν. Καταρχήν, από το Υπουργείο Εξωτερικών είχαμε μια οδηγία για το ποια θα είναι τα θέματα τα οποία θα συζητήσουμε στην περίοδο αυτή. Ένα από τα θέματα ήταν η ενέργεια και οι υπηρεσίες. Mm-hmm. Λοιπόν, μέσα στο κλίμα αυτό είχαμε προσκαλέσει με το Invest Enterprise, το κρατικό οργανισμό, και με το επιμελητήριο επιχειρήσεις οι οποίες δουλεύουν σε αυτό το χώρο. Είχαμε 58 ελληνικές επιχειρήσεις όλων των βαθμίδων, και μικρές και μεσαίες και μεγάλες, οι οποίες ήρθαν σε επαφή με αντίστοιχες τουρκικές επιχειρήσεις του ιδίου αντικειμένου. Οι τουρκικές επιχειρήσεις που συμμετείχαν ήταν γύρω στις 260. Ήταν πραγματικά ένα μεγάλο κύμα στο Swiss Hotel που έγινε το συνέδριο, ένα πολύ μεγάλο κύμα Τούρκων επιχειρηματιών σε μια αίθουσα όπου βρέθηκαν μαζί με τους Έλληνες επιχειρηματίες, και το κλίμα ήταν πραγματικά ευχάριστο. Εγώ ήσταν στο επιμελητήριο, είμαι τώρα 16 χρόνια. Mm-hmm. Έχω κάνει περισσότερες από 150 συνέδρια και φόρουμ.
πραγματικά αυτό που είδαμε εχθές ήταν συγκλονιστικό. Ο κόσμος, ο επιχειρηματικός κόσμος διψάει να αυξήσει τις επιχειρηματικές σχέσεις και επαφές. Κατά μείζον τον λόγο τώρα που η χώρα μας υποφέρει οικονομικά, όπου η αγορά βλέπουμε κάθε μέρα να συρρυκνώνεται και το μερίδιο της αγοράς των επιχειρήσεων συνεχώς βαίνει μειούμενο, αντιλαμβάνεστε πόσο σημαντικό είναι να επεκταθούν σε μια χώρα των 78 εκατομμυρίων, δηλαδή 8 φορές παραπάνω από τη χώρα μας. Αντιλαμβάνεστε ότι όταν πατήσει πόδι, όπως λέμε επιχειρηματικά, μια επιχείρηση στην Τουρκία, θα προχωρήσει. Και αυτό το θέλουμε όλοι. Μάλιστα. Σε ό,τι αφορά το αντίθετο, δηλαδή βεβαίως... επιχειρήσεις να επενδύσουν στην Ελλάδα την ώρα που ωστόσο το κλίμα δεν είναι και τόσο ευνοϊκό. Κοιτάξτε. Γιατί πέραν της ευρύτερης κρίσης που υπάρχει, όπως είπαμε, είναι και το προσφυγικό. Παρακολουθούμε σε εξέλιξη μια ανθρωπιστική κρίση, η οποία θα πρέπει και αυτή με την πλευρά της να αντιμετωπιστεί. Και κάποιοι λένε και σχολιάζουν ότι μέχρι να λυθεί το πρόβλημα της ανθρωπιστικής κρίσης, δεν μπορούν να γίνουν επενδύσεις με τέτοια ευκολία όπως θα μπορούσαν να γίνουν στο παρελθόν. Εγώ δεν θα τοποθετήσω το θέμα και αυτό στους προηγούμενους λίγους μήνες που ξεκίνησε το θέμα το προσφυγικό. Το θέμα είναι πολύ πιο βαθύτερο για την ελληνική οικονομία. Ξέρουμε ότι η Ελλάδα έχει ασταθές πολιτικό σύστημα και ασταθές οικονομικό σύστημα. Να μην μιλήσω για το φορολογικό σύστημα που είναι αδύνατον κάποιος να επενδύσει, να βάλει δηλαδή τα λεφτά του για να μπορέσει και να έρχεται η εφορία να του κρατάει το 50%. Διότι με τους καινούριους νόμους έχουμε 29% τη φορολογία των κερδών των επιχειρήσεων, συν 100% προκαταβολή φόρου έναντι της επόμενης χρονιάς, αν βεβαίως έχει κέρδη, το κράτος τα παίρνει μπροστά, θεωρώντας ότι θα κερδίσει η επιχείρηση. Αυτό το πράγμα είναι ένα πολύ αρνητικό στοιχείο, όπου ο άλλος δεν μπορεί να προγραμματίσει τα κεφάλαια τα οποία θα επενδύσει, τι αποτελέσματα οικονομικά θα φέρουν. Θα πρέπει λοιπόν, για να μιλάμε για επενδύσεις στη χώρα μας, θα πρέπει πρώτα να σοβαρευτούμε σαν χώρα, θα πρέπει πρώτα να λύσουμε το οικονομικό και το πολιτικό μας πρόβλημα και μετά να αρχίσουν και οι Έλληνες επιχειρηματίες να επενδύουν, γιατί εδώ βλέπουμε ότι υπάρχει άπνοια επενδυτική. Ο Έλληνας επιχειρηματίας δεν επενδύει ούτε καν τα κέρδη τα οποία έχει από την επιχείρησή του. Δεν είναι δυνατόν λοιπόν να ζητούμε από τον Αμερικανό, τον Τούρκο, τον Ευρωπαίο να έρθει να επενδύσει στη χώρα μας. Θα πρέπει πρώτα να φτιάξουμε τα νούμερα και μετά να περιμένουμε να δούμε τι θα γίνει. Μάλιστα. Πάντως, επί της ουσίας και ολοκληρώνοντας τη συζήτησή μας, θεωρείτε αυτό το ενδιαφέρον το οποίο εμφανίστηκε και από τις δύο επιχειρηματικές πλευρές, και από την Ελλάδα και από την Τουρκία, θα είναι ουσίας δηλαδή, θα μπορούσαμε να δούμε στο αμέσως επόμενο διάστημα κάτι πιο χειροπιαστό σε ό,τι αφορά τις επενδύσεις? Κοιτάξτε, και οι επενδύσεις αλλά και οι επιχειρηματικές συναλλαγές δεν γίνονται από τη μια μέρα στην άλλη. Δηλαδή, ότι ήρθαμε πέντε χαμόγελα του Τσίπρα και του Ταβούτογλου δεν σημαίνει ότι άλλο θα ανοίξει την τσέπη του και θα βάλει τα δισεκατομμύρια του για να μπορέσει, ας πούμε, να ευχαριστηθούν και όλοι. Όχι. Αυτά γίνονται με δουλειά, γίνονται με κόπο, γίνονται με πολύ χρόνο. Σας είπα προηγουμένως ότι επί 16 χρόνια το εμπορικό ισοζύγιο από 150 εκατομμύρια δολάρια έφτασε στα 5 δισεκατομμύρια δολάρια. Ξέρετε πόσος αγώνας και πόσος κόπος έχει γίνει για να φτάσουμε σε αυτό το σημείο. Όμως, με το χθεσινό έγινε ένα καινούριο άνοιγμα. Ναι. Και αν θέλετε, για μένα πιο σημαντικό ήταν το ότι είδα ένα πρωθυπουργό, ο οποίος παροτρύνει τους Έλληνες επιχειρηματίες να κάνουν επενδύσεις. Είδα ένα πρωθυπουργό που δεν ήταν πολλές οι φορές που τον έχω ακούσει να μιλάει για κέρδη, να μιλάει για επιχειρήσεις, να μιλάει για αύξηση των επενδύσεων. Δεν ξέρω. Έτσι, για πρώτη φορά λοιπόν τον άκουσα και τον είδα εχθές να μιλάει για αυτά. Αυτό για μένα είναι το σημαντικότερο από όλα τα υπόλοιπα. Όλα τα άλλα θα πάρουν τον δρόμο τους. Μάλιστα. Και με αυτό το θετικό μήνυμα να κλείσουμε τη συζήτησή μας, κύριε Κουτσίκο, και να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ που ήσασταν σήμερα μαζί μας. Και εγώ σας ευχαριστώ πολύ. Καλά. Ευχαριστώ.